Στο ρυθμό της αποκριάς όλη η χώρα κορυφώνεται η έξοδος του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, βουλιάζει από κόσμο η Πάτρα που οδηγεί το άρμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Σπέβδουν οι καταναλωτές για να προμηθευτούν τα σαρακοστιανά. Αυξημένη κίνηση στις ψαραγορές, πώς θα λειτουργήσει Βαρβάκιος. Τρεις συλλήψεις μετά από επιχείρηση της αστυνομίας στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Βρέθηκαν κράνη κοντάρια και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Και τώρα, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τυράνια τραγώματος. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπου φύγει η Αθηναία για το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας, με την κίνηση στις εθνικές οδούς να είναι αυξημένη, η Πάτρα, η βασίλισσα του καρναβαλιού, έχει την δημητική της και στην αχαϊκή πρωτεύουσα δεν πέφτει καρφίτσα. Πάμε να συναντήσουμε την Κωνσταντίνα Τσεγγενέ για να μας μεταφέρει στο εορταστικό κλίμα, Κωνσταντίνα. Βλέπουμε και την Ραλιόλεπίδη, η οποία είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθουμε σε λίγο, Ραλιό, σε σένα. Καλησπέρα, Ράνια, κυρίες και κύριοι. Εδώ στην Πάτρα, εμείς συνεχίζουμε να υποδεχόμαστε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Όπως μπορείτε να δείτε, βρισκόμαστε στο υπεραστικό κτέλ Αχαΐας, όπου μέχρι και αυτή την ώρα, όπως σας είπα, υποδεχόμαστε επισκέπτες κυρίως από την Αθήνα. Να μιλήσουμε όμως λίγο με αριθμούς για να καταλάβετε το τι συμβαίνει στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Χθες εδώ έφτασαν 180 λεωφορεία. Σήμερα περιμένουμε κατά τη διάρκεια όλη τη ημέρα 110 λεωφορεία. Και παράλληλα έχουμε την ίδια εικόνα και από την Ολυμπία Οδό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που μας έχουν δοθεί, από χθες μέχρι και σήμερα αυτή την ώρα έχουν περάσει από τα διόδια 100.000 γιοταχοί. Τώρα πώς είναι μέσα στο κάθε αυτοκίνητο και πόσοι τελικά θα φτάσουν εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση, Ράνια. Πάντως σημασία έχει ότι έχουν έρθει εδώ με πολύ μεγάλο κέφι προκειμένου να περάσουν υπέροχα το τριήμερό τους. Αυτό θα σε ρωτούσα, Κωνσταντίνα, γιατί με αριθμούς μιλήσαμε. Να μιλήσουμε και λίγο με το συνέστημα και τη χαρά που βιώνετε εκεί. Εννοείται, αυτό μου είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, από χθες είμαστε σε καρναβαλικούς ρυθμούς. Η πόλη επίσημα παραδόθηκε στους καρναβαλιστές και στους επισκέπτες. Οι κεντρικοί δρόμοι σε λίγο κλείνουν. Γιατί σε λίγο θα έχουμε και τη νυχτερινή ποδαράτη. 60.000 καρναβαλιστές με φάνταστες στολές, με χρώματα, με μουσικές, με κέφι, με χαρά θα ξεκινηθούν στους δρόμους της Πάτρας για να στείλουν το μήνυμα ότι και φέτος η Αχαϊκή Πρωτεύουσα κρατάει τα σκύπτρα και είμαστε εδώ να σας υποδεχτούμε και αύριο. Γιατί αύριο ξεκινάει η μεγάλη παρέλαση, κορυφώνονται όλες οι εκδηλώσεις. 2 η ώρα ξεκινούν, θα δούμε περίπου, είναι μάλλον 14 τα άρματα του Δήμου της Πάτρας. Θα έχουμε φυσικά και το παραδοσιακό άρμα, το άνθινο, το οποίο έχει στολιστεί με 30.000 γαρίφαλα. Θα είναι ένας κύκνος, ενώ θα έχουμε και τα άρματα των πληρωμάτων, τα οποία περίπου θα είναι 24. Κωνσταντίνα. Το βράδυ βέβαια και απόψε. Ναι, ολοκλήρωσε. Δεν θα κοιμηθούμε, το βράδυ θα είναι ατελείωτο, εδώ δεν κοιμόμαστε. Θα κοιμηθούμε πάλι Δευτέρα. Ίσως. Και πολύ καλά θα κάνετε. Και πολύ καλά θα κάνετε. Θα είμαστε εδώ και τις επόμενες ημέρες να τα λέμε. Πάμε όμως και στη Θεσσαλονίκη. Στη Ραλιόλεπίδου είναι αυξημένη κίνηση στις ψαραγορές Ραλιό. Οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές τους για το σαρακοστιανό τραπέζι. Τι γίνεται εκεί? Τις αγορές τους τις κάνουν, πράγματι έχει κίνηση, αλλά την μεγαλύτερη κίνηση θα τη δούμε την καθαρά Δευτέρα μέχρι τελευταία στιγμή, γιατί θα έρθουν με την ελπίδα μήπως και δουν τις τιμές πιο χαμηλά, αν και κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Κάποια ψάρια, μάλιστα όπως είναι η σουπιά, είναι πιο φθηνή από πέρσι. Πιο ακριβό είναι το οχταπόδι, γιατί υπάρχει έλλειψη. Το οχταπόδι από 16 έχει πάει 18 ευρώ το κιλό. Οι γαρίδες είναι στα 7 ευρώ, τα μύδια στα 5 και στα καλαμάρια στα 18 ευρώ. Ο κόσμος, όπως σου είπα, κάνει τα ψώνια του δειλά-δειλά. Δεν είναι λίγοι και αυτοί που θα προτιμήσουν να βγουν έξω σε κάποιο ουζερί. Εκεί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μέσω όρο θα πληρώσουν 32 ευρώ το άτομο, έως και 40, ανάλογα με το τι μαγαζί θα επιλέξουν. Τώρα, αν μείνουν στο σπίτι και προτιμήσουν να παραγγείλουν delivery, εκεί θα πρέπει να ξέρουν ότι θα πληρώσουν 18 ευρώ το άτομο. Την τιμητική του έχει Βαρβάκιο αγορά, που θα παραμείνει ανοιχτή αύριο από τις 6 το πρωί ως τις 4. Θα κλείσουν όπου οι έμποροι θα καθαρίσουν το χώρο για να ανοίξουν και πάλι σε 9 το βράδυ ως την επόμενη μέρα στις 3, καθαρά Δευτέρα, όπως και εδώ στο Καπάνι. Θα είναι ανοιχτό και αύριο από τις 8 έως τις 3, όπως και τη Δευτέρα 8 με 3. Κανονικά θα λειτουργήσουν την καθαρά Δευτέρα και οι λαϊκές αγορές, Ράνια. Να σας ευχαριστήσω και τις δύο πολύ. Πάμε να αλλάξουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς τα ξημερώματα στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, στο πλαίσιο των ερευνών για τις πρόσφατες εμπριστικές επιθέσεις. Έγιναν τρεις συλλήψεις και βρέθηκαν μεταξύ άλλων κράνη, κοντάρια, μπουκάλια
και χρησιμοποιημένες χειροβομβίδες σκρότου λάμψης. Μαζί μας ο Βαγγέλης Γκούμας.